Αγαπητοί συνάδελφοι, αποχώρησε βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι οφείλω να δώσω μία πολύ σύντομη απάντηση σε αυτά τα οποία είπε ο αρχηγός της. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι αυτή η διαδικασία που ακολουθούμε παραβιάζει τους κανόνες του κράτους δικαίου στη χώρα και πρέπει να ντρεπόμαστε για τις επιλογές μας. Αυτό που για χρόνια παραβίαζε το κράτος δικαίου στη χώρα ήταν το ανυπόλυπτο, χρεοκοπημένο, φαύλο και πελατειακό πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρέτησε αυτή η παράταξη και φυσικά ο συγκεκριμένος επικεφαλής. Αυτό το πολιτικό σύστημα, του οποίου έκφανση και ακραία εκδοχή είναι αυτή η υπόθεση του σκανδάλου της Νοβάρτης την οποία συζητάμε. Ακούσαμε τα περισκευωρίας. Τα συζητήσαμε για την προηγούμενη περίοδο. Νομίζω ότι αυτή η θεωρία για ένα σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων που διερευνάται με τη συνεργασία δικαστικών αρχών πολλών χωρών, που υπάρχουν μάρτυρες καταθέσεις, που υπάρχει συνεργασία διοκτικών αρχών, νομίζω ότι είναι καταγέλαστη και επιτρέψτε μου να πω και ενοχική. Πράγματι, μίλησαν για παροδία. Παροδία, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν αυτή η ιστορία που είναι στην ουσία η πρώτη φορά που γίνεται μια σοβαρή διερεύνηση σε ένα πεδίο όπως την υγεία και το φάρμακο που όλοι ήξεραν ότι ήταν προνομιακός χώρος ανομίας, συναλλαγής με συμφέροντα, προκλητή ζήτησης πατάλης και διαφθοράς και ποτέ δεν υπήρξε πολιτική βούληση να ανοιχθεί ένα σοβαρό μέτωπο κάθαρσης, θα ήταν πραγματικά παροδία, θα έλεγα όταν θα ήταν τραγωδία, αν αυτή η πρώτη ευκαιρία η σοβαρή κατέληγε σε παραγραφή. Αυτό θα ήταν πραγματικά τραγωδία. Και νομίζω ότι με θεσμική σοβαρότητα η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής αυτό ακριβώς προσπάθησε και νομίζω κατάφερε να αποσοβήσει. Αρκετά με τους νομικισμούς. Η ουσία του θέματος κατά την άποψή μου είναι η εξής. Εξέταση και μάλιστα σε άπλετο φως από τη Βουλή σήμερα παραγραφή. Παραπομπή στη δικαιοσύνη σημαίνει ισχυρή πολιτική βούληση επιτέλους να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν και κυρίως να αξιοποιηθεί αυτή η διερεύνηση για να κάνουμε μια σοβαρή θεσμική εξυγείαση στο σύστημα. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Και φοβάμαι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η παρελκυστική τακτική της αντιπολίτευσης, η οποία δείχνει να είναι γαντζωμένη στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και στη διάταξη του συντάγματος που η ίδια έφτιαξε, μάλλον με κάποια πολιτική προνοητικότητα, φοβούμαι ότι δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα προστασίας σε κάποιους ημετέρους. Στην πραγματικότητα αυτό που υπερασπίζονται, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αυτό το φαύλο σύστημα εξουσίας. Αυτό υπερασπίζονται με τόσο μεγαλωμένος όλη τη μέρα σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι το πολιτικό σήμα που δίνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και κοινωνικά ευεργετικό. Σε μία περίοδο
που σκάνε υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων στην ουσία, μαφίας που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα, στον τομέα του φαρμάκου, στον τομέα της διαχείρισης ακριβών ογκολογικών φαρμάκων. Ακριβώς αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να δοθεί το σήμα στην κοινωνία ότι κοιτάζουμε να παρέχουμε ασυλία σε πολιτικά πρόσωπα, να δημιουργήσουμε και να αναπαράγουμε ένα πλέγμα προστασίας για τη μη απόδοση ευθυνών. Αυτό θα ήταν καταλυτικό για να ισοπεδωθεί πλήρως η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, των θεσμών και της δημοκρατίας. Και πολύ σωστά αυτή τη στιγμή αυτό το αποφεύγουμε. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά αυτή η υπόθεση, έχοντας εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική δικαιοσύνη, μπορεί να εξελιχθεί σε μια εμβληματική υπόθεση που θα σηματοδοτήσει ότι πλέον η περίοδος που το πολιτικό σύστημα, οι φορείς της πολιτείας, τα θεσμικά όργανα του κράτους έκαναν τα στραβά μάτια, παρήχαν ασυλία, έδειχναν ανοχή, έχει τελειώσει. Και ότι μπαίνουμε σε μία πλέον νέα περίοδο όπου υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να τελειώνουμε με το απόστημα της διαφθοράς στην υγεία. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό συμπέρασμα, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την άποψή μου, είναι ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το φαύλο σύστημα εξουσίας. Η στρατηγική της ενσωμάτωσης και της αφομοίωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η δεύτερη γραμμή άμυνας του συστήματος, η πρώτη γραμμή, η επιθετική γραμμή, ήταν η αριστερή παρένθεση. Το παραιτηθείτε τώρα. Μας είπε προηγουμένως ο κ. Μητσοτάκης ότι πού θα πάει, θα γίνουν κάποια στιγμή εκλογές. 2,5 χρόνια ζητάει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Και η ελληνική κοινωνία, παρά τα προβλήματα, παρά την πίεση, παρά τη δυσφορία, παρά το ότι και εμείς διαχειριζόμαστε ένα δύσκολο πλαίσιο επιβαρυντικό για τους ανθρώπους, δεν έχει δώσει σήμα πολιτικής ανατροπής στη χώρα. Ακριβώς γιατί έχει καταλάβει ότι δεν είμαστε το ίδιο. Και ακριβώς γιατί έχει καταλάβει ότι αυτοί που καραδοκούν να επιστρέψουν πάνε να επανασυστήσουν και να αναδιοργανώσουν το γνωστό κράτος λάφυρο, τη λογική της νομής της εξουσίας για την εύνοια των ημετέρων. Δεν αφομοιώθηκε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενσωματώθηκε στο πολιτικό παιχνίδι που είχαν στήσει για χρόνια. Δεν λειτουργήσε με συστημικό τρόπο. Πιο αντισυστημική στάση από το να παροχετεύσουμε το απόστημα του Κελπνό, να ανοίξουμε αυτή τη διερεύνηση στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια πραγματική παρέμβαση τομή. Μπολιάζουμε αυτή την περίοδο με αντισώματα κοινωνικού ήθους, δημόσιου ήθους, το σύστημα υγείας και νομίζω και ευρύτερα το δημόσιο βίο της χώρας. Αυτό κάνουμε και θα το κάνουμε με σοβαρότητα, με συνέπεια, με προσεκτικές κινήσεις και κυρίως δίνοντας βάρος όχι μόνο στη διερεύνηση του παρελθόντος,
όχι φυσικά στη σκανδαλολογία. Δεν είναι στον πυρήνα του αριστερού πολιτικού λόγου η σκανδαλολογία. Στον πυρήνα του αριστερού πολιτικού λόγου είναι η ισότητα, είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η δημοκρατία. Και θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και ήδη έχουμε δρομολογήσει για πρώτη φορά στη χώρα. Και αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα αξιοπιστίας. Γιατί έρχονται τώρα ετεροχρονισμένα, αφού υπήρξε το πάρτι των δεκαετιών, ετεροχρονισμένα και υποκριτικά να πουν να χυθεί άπλετο φως. Γιατί δεν χύθηκε αυτό το φως τα χρόνια που κυβερνούσαν? Αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Γιατί δεν μπήκαν οι θεσμικές δικλείδες ασφαλείας που μπαίνουν τώρα με την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων, με τη διαπραγμάτευση της τιμής τους, με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την κεντρικοποίηση των προμηθειών, με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του συστήματος? Αυτά είναι τα θεσμικά αντίβαρα σε ένα σύστημα που όντως είχε σημάδια δομικής σύψης. Και θα συνεχίσουμε και θα έχουμε ανοιχτό, δημοκρατικό και θεσμικό διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις. Και το έχω πει από πριν μερικές μέρες, δεν πρόλαβα να ενημερώσουν την κυρία Γεννηματά, οι συνεργάτες της. Από την Δευτέρα έχει σταλεί επιστολή του Υπουργού Υγείας στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής εννοείται, που τους καλούμε την 3η 29 του μηνός στο Υπουργείο Υγείας για να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με προοπτική να συγκροτηθεί διακομματική επιτροπή για τη φαρμακευτική πολιτική. Να τους ενημερώσουμε υπεύθυνα από το Υπουργείο, από την πολιτική ηγεσία και από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για το ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, ποιες είναι οι πραγματικές δυσκολίες, ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας απέναντι στους δανειστές, ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει ή δυνατόν με μια μίνιμουμ πολιτική συνεννόηση και συνένεση να αντιμετωπίσουμε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, με συνέπεια, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Το είπα και προηγουμένως. Τα στραβά μάτια, η ασυλία, η ανοχή στη φαυλότητα με αυτή την κυβέρνηση τελειώνουν οριστικά. Εμείς θα εξυγειάνουμε το τοπίο στην υγεία και στο φάρμακο. Έχουμε την πολιτική, την προγραμματική και την ηθική αξιοπιστία να το κάνουμε. Συνεργαζόμενοι με τους έντιμους και αξιοπρεπείς ανθρώπους που έχει το σύστημα υγείας, που είναι η πλειονότητα. Εμείς θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Εμείς θα βάλουμε ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας, της πολιτικής, των θεσμών και της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας, κύριο Ανδρέα Ξανθό. Το λόγο τώρα έχει ο Σταύρος Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας